Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Μας φέρνετε εκτός ημερήσιας διάταξης τέσσερα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κατεπίγουσες παρατάσεις. Και ενώ κάθε ένα ξεχωριστά μπορεί να δικαιολογηθεί, όπως εξήγησε ο κύριος Πάντζας ή ο Δήμαρχος, και τα τέσσερα θέματα, όπως επίσης και οι πάρα πολλές παρατάσεις που έχουμε δώσει στους εργολάβους, δεν μπορούν να εξηγηθούν. Και να θυμίσω, εγώ όταν πρωτογνώρισα το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν τότε που φτιάχναμε το πάρκινγκ της Μάντικα. Ο εργολάβος βρήκε νερό, έβρεξε. Ο εργολάβος βρήκε νερό μετά, δεύτερη παράταση. Μετά είχε λάσπες, τρίτη παράταση. Ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν ψηλά, δεν μπορούσε να σκάψει. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός έργων. Δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει το ένα έργο, πότε τελειώνει το ένα έργο για να ξεκινήσει το επόμενο. Δεν προβλέπουμε τις πιθανές καθυστερήσεις που θα έρθουν. Δεν παρακολουθούμε τις υπηρεσίες για να κάνουν εμπρόθεσμα τις όποιες εμβόλυμες εργασίες έρχονται. Και βρισκόμαστε, τη μία όπως είπε η κυρία Παπαδοπούλου, επειδή έχει ζήτησε ο εργολάβος, έχει κρύο, την άλλη επειδή έχει ζέστη, την άλλη επειδή καθυστέρησε η αρχαιολογία, την τρίτη επειδή το ένα έργο έπεσε πάνω στο άλλο, να δίνουμε αφιδώς παρατάσεις. Με την εύκολη δικαιολογία δεν φταίει κανένας. Φταίει η Δημοτική Αρχή που δεν έχει παρακολουθήσει τη ροή και τη σειρά εκτέλεσης των έργων. Τα έργα εκτελούνται με μια χρονική αλληλουχία, η οποία εκτός μεγάλων απρόβλεπτων συνθήκων είναι προβλέψιμη. Μη μας λέτε λοιπόν παράταση εδώ, παράταση εκεί, γιατί διοικείται κατά τύχη έτσι. Δεν ακολουθούμε μια στρατηγική στην εκτέλεση των έργων μας και αυτό είναι ολοφάνερο. Ευχαριστώ.